Με σύνδεση με Λονδίνο, κυρία Κική Σονίδου, τα έχουμε πει πολλές φορές. Εύη. Σωστά, να πάρουμε μια γεύση όμως από ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει με την παρουσία του Λυκείου Ελληνίδων στις Κάνες στο φεστιβάλ. Ναι. Για να καταλάβουμε. Για να μπούμε και στο κλίμα της σύνδεσης. Λοιπόν, πάμε λίγο να μπούμε στο κλίμα. Του Λονδίνου συμμετείχε στο World Folklore Festival Diano Marina San Remo Cannes μαζί με άλλες 43 χώρες. Χόρεψαν χορούς από τα Επτάνησα, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Ρούμελη, νησιά του Αιγαίου και τη Μικρά Ασία. Ήταν εξαιρετική η παρουσία τους και βεβαίως μάγεψαν και με τις φορεσιές, αλλά και με αυτό το πάθος που είχαν και έδωσαν και στον κόσμο που βρέθηκε στο συγκεκριμένο φεστιβάλ. Λοιπόν, μπήκαμε στο κλίμα. Κυρία Κική Σονίδου είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων Λυκείου Ελληνίδων στο Λονδίνο. Την καλησπέρα μας, τα έχουμε πει, έχει τοποθετηθεί, μας έχει βοηθήσει μια ήρεμη φωνή βέβαια στο μέτωπο της πανδημίας. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτο, να έχετε καλή μεγάλη εβδομάδα όλοι. Βέβαια, επίσης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Διαφορετική ατζέντα βέβαια σήμερα της συζήτησης. Μας έβαλε στο κλίμα η Εύη. Όχι ιατρική. Με το βίντεο το οποίο παρακολουθήσαμε. Για πείτε μας δύο λόγια για αυτή την παρουσία, για αυτή την πρωτοβουλία που μας κάνει βέβαια υπερήφανος. Και εμάς μας συγκίνησε μέχρι τελευταίας ρανίδος αίματος, να πω χαρακτηριστικά. Βέβαια, πέρα από το να είμαστε επιστήμονες όλοι, γιατροί, εγώ να εκπροσωπώ ένα σύλλογο, είμαστε Έλληνες, είμαστε φιλόπατρες, είμαστε άνθρωποι που βράζει το αίμα όταν ακούμε ελληνική μουσική, χορεύουμε πάρα πολλά χρόνια. Το Λύκειο Ελληνίδων, το παράρτημα του Λονδίνου που συμμετείχε στο συγκεκριμένο φεστιβάλ, ιδρύθηκε το 1979 και εδώ και πάρα πολλά χρόνια ασχολείται όχι μόνο με την εκμάθηση παραδοσιακών χορών, αλλά και από αυτή τη διατήρηση και μετάδοση της υπέροχης ελληνικής παράστασης, παράδοσης και ιστορίας. Θέλαμε σε αυτό το φεστιβάλ να πάμε λίγο πριν την έναρξη της πανδημίας. Όπως καταλαβαίνετε, για δύο χρόνια δεν έγινε το απολύτως τίποτα. Γι' αυτό και το φεστιβάλ διεξήχθη καθαρά αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους. Δεν χορέψαμε πουθενά σε εσωτερικό χώρο. Και επειδή ήταν και πολύ ο κόσμος, για να είμαστε ασφαλείς. Περιμέναμε πώς και πώς αυτή τη στιγμή. Προετοιμασία 2 μηνών με 9-10 ώρες πρόβα την εβδομάδα τουλάχιστον. Επαγγελματίες όλοι, φανταστείτε, μετά τις 6 ώρα το απόγευμα, 7 με 10, 11 το βράδυ, μαζευόμασταν για να κάνουμε πρόβα. Το περιμέναμε όμως πώς και πώς και το αποτέλεσμα μας αντάμυψε. Μπορεί να μην κερδίσαμε στο διαγωνισμό. Πήγαμε μόνοι μας, χωρίς καμία βοήθεια, χωρίς καμία υποστήριξη, με προσωπικά μας έξοδα, αλλά τους γεμίσαμε Ελλάδα. Ο κόσμος ούρλιαζε, χειροκροτούσε, μας αγκάλιαζε, μας εκεί έλεγαν θα πήγαινα, «Βίβα Γκρέτσια, όπα Γκρέτσια». Πώς συμπεριφέρθηκαν, πώς σας υποδέχτηκαν εκεί οι άνθρωποι? Πολύ θερμά. Στη Βόρεια Ιταλία, βλέπετε και με τους Ιταλούς γειτνιάζουμε και έχουμε και κάποιους πιο συγγενικούς δεσμούς. Στο Σαν Ρέμο τον χόρεψε το δεύτερο κομμάτι, η άλλη ομάδα. Είμαστε χωρισμένοι. Είμαστε μία ομάδα, αλλά χορεύαμε διαφορετικά. Δεν μπορούσαμε να χορέψουμε όλοι ταυτόχρονα. Ήταν 5 σουίτες. Φανταστείτε ότι οι άλλες συμμετέχοντες χορεύαν τους ίδιους χορούς σε 5 διαφορετικά σημεία. Εμείς σε κάθε σημείο είχαμε διαφορετική σουίτα. Οπότε είχαμε μοιραστεί μισή-μισή για να προλαβαίνουμε να αλλάζουμε και φορεσιές. Υπήρχε τρομερό κέφι. Ο κόσμος το κράβγαζε, χειροκροτούσε, ερχόντουσαν και φωτογραφιζόντουσαν μαζί μας. Και με συγκίνησε μια κυρία που ήρθε και με αγκάλιασε στο Σαν Ρέμο και μου λέει: «Είμαι από τη Σαρδινία, αλλά ο προπάπος μου ήταν Έλληνας. Και άκουσα ελληνική μουσική και συγκινήθηκα». Αυτά θα μας μείνουν ανεξίτηλα γραμμένα στην ψυχή μας για πάρα πολλά χρόνια και ελπίζουμε να μας αξιώσει ο Θεός να ξαναπάμε του χρόνου ή σε κάποια μελλοντική διοργάνωση, αν είναι αυτό εφικτό.
Δείξαμε τον πολιτισμό μας. Δείξαμε ποια είναι η Ελλάδα. Κυρία Σονίδου, και θα μπορούσε η πολιτεία αυτό να το χρησιμοποιήσει εν ώψη τουριστικής περίοδου. Εννοείται. Αλλά δεν το έκανε. Στο μέτωπο της εξωστρέφειας, αλλά δεν το έκανε και δεν το εκμεταλλεύτηκε πολύ σωστά. Κάντε και το αναφέρετε. Ο ρόλος του πολιτισμού και των πολιτιστικών δράσεων σε δύσκολες συγκυρίες και περιόδους. Ποιος είναι, πόσο σημαντικός είναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικός. Καταρχήν να σας πω, ως ένας άνθρωπος που χορεύει περίπου 20 χρόνια και η συγκεκριμένη ομάδα στην οποία συμμετείχα χορεύει σε πολύ περισσότερες παραστάσεις από ό,τι προλαβαίνω να χορέψω εγώ. Καταρχήν είναι ένα βάλσαμο για την ψυχή σου. Είναι καλύτερη ψυχοθεραπεία το να χορεύεις. Και όπως λέω, δεν χορεύουμε μόνο με το σώμα μας, με τα πόδια μας, χορεύουμε με την ψυχή μας. Είναι καταλυτική επίδραση που έχει στην ψυχολογία του ανθρώπου ο χορός. Είναι καταρχήν ο ομφάλιος λόρος, ο άρρηκτος που έχουμε την πατρίδα. Αυτό μας κρατάει. Εγώ ζω 20 χρόνια εκτός Ελλάδος, άλλοι ζουν περισσότερα. Φανταστείτε να μην είχαμε και αυτό να μας κρατήσει. Εμείς που αγαπάμε τον τόπο καταγωγής μας, τη μουσική, την ελληνική, τους χορούς. Κάθε περιοχή, κάθε χορός, κάθε φορεσιά έχει μια ιστορία. Κάθε τι που φορούσαμε συμβολίζει κάτι. Και δυστυχώς, πνιγμένοι όλοι στα reality και σε όλο αυτό τον εκμοντερνισμό της σύγχρονης περίοδου, καλός είναι και αυτός και θεμητός και απαραίτητος. Αλλά δεν ξέρουν τα παιδιά ιστορία, δεν ξέρουν παράδοση, δεν χορεύουν παραδοσιακούς χορούς. Και ήθελα με αυτές τις δημοσιεύσεις μου να γίνει ένα έναυσμα να προωθήσουν οι γονείς τα παιδιά να κινητοποιηθούν. Μάθετε αυτό το κομμάτι της Ελλάδας. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Πρέπει να ξέρουμε. Λαός που δεν ξέρει την ιστορία του είναι λαός χαμένος. Ακριβώς. Λαός που δεν ξέρει την παράδοσή του δεν έχει μέλλον. Έτσι το βλέπω. Και παρακινούμε τον κόσμο να το ζήσει. Όταν μπει στη διαδικασία να χορέψεις, και ας μην ξέρεις να χορεύεις τόσο καλά, δεν έχει σημασία. Δεν κοιτάει κανείς τα πόδια σου, τα βήματα. Άσε εμείς χορέψουμε λίγο πιο επαγγελματικά. Σημασία έχει να το ζήσεις, να καταλάβεις αυτή την Ελλάδα που έχεις μέσα σου. Μάλιστα. Και δεν σε αφήνει να ησυχάσεις, όσο κουρασμένος και να είσαι. Κυρία Σονίδου, το μήνυμά σας, διανύουμε μεγάλη εβδομάδα. Το μήνυμά σας ως κριτικούς, ποιο είναι. Οι κριτικοί είστε λεβέντες. Χορεύετε, όταν χορεύουμε κριτικούς χορούς, μας βάζετε κάτω. Εμάς δεν μπορούμε να σας στάσουμε, είστε φοβεροί. Μακάρι να προκύψει ένα γλέντι και ένα φεστιβάλ με Κρήτες, με Ποντίους, με όλους τους χορούς. Να το ευχαριστηθεί η ψυχή μας και να γίνουμε όλοι καλά ύστερα από αυτά που περάσαμε. Λοιπόν, τι να πούμε, να είστε καλά, καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Και τα ξαναλέμε, με το καλό να τα ξαναπούμε. Βέβαια, βέβαια. Χαιρετισμούς, λοιπόν. Ευχαρίστως. Λοιπόν,